thought my coat was a ghost. Told that bitch no dish of rape stars on my roof. Look like space, diamonds on my rolly face. Shine like the roof on my roof. She like the tats on my face. Tell that coon out, give me face. She a eater, say no grace. Καλημέρα, μορφόπεδα. Σήμερα θα δείξουμε τον πρώτο Hero of the Day. Αλλά πρωτού πάμε να δείξουμε τον πρώτο Hero of the Day, θα ήθελα, σας παρακαλώ, να γαμίσετε το like button, να το σπάσετε το ξύλο δεξίκρος, uppercut, ό,τι και αν θέλετε. Πάντως, γαμίστε το γαμμένο εκεί πέρα κάτω. Είναι απομονωμένο. Τέλος πάντων, δείξτε το και αυτό λίγο αγάπη. Τέλος πάντων, ο πρώτος Hero of the Day σήμερα είναι ο Ewsforos. Ewsforos, ελπίζω έτσι να προφέρω τέλος πάντων το ονοματάκι του φίλου μου. Στο YouTube έκανε comment στο βίντεο στο Hero of the Day με το όνομά του και το GR που βρίσκεται και έβαλα όλα τα, τέλος πάντων από εκείνο το βίντεο έβαλα όλα τα ονόματα σε ένα random generator και πάτησα να μου δείξει ένα από τα ονόματα που είχα βάλει, τέλος πάντων έτσι ένα στη τύχη και βγήκε το όνομά του, γι' αυτό αυτός θα είναι ο πρώτος Hero of the Day. Δεν ξέρω αν θέλετε να δείτε την επόμενη φορά να κάνω record και το generator που επιλέγει τα ονόματά σας, αλλά ναι, αφήστε το κάτω στα comments για να δω αν θέλετε να δείτε πώς το random generator επιλέγει ένα τυχαίο όνομα. Πάντως ο Ewsforos άφησε το κομμεντάκι του με το όνομά του και το GR που βρίσκεται στο Hero of the Day το βίντεο. Άμα θέλετε επίσης και εσείς να γίνετε ο Hero of the Day, κάντε comments σε αυτό το βίντεο με το κανονικό comment που λέγατε, π.χ. γαμμένε Voidless βλάκα, κάτι τέτοιο. Επίσης είμαι από το GR22, με λένε Κολοτούμπας05. Ναι, ό,τι σας κατεβεί, δηλαδή απλά γράψτε ένα κομμεντάκι, το όνομά σας και το GR που βρίσκετε και στο επόμενο κανονικό Hero Zero επεισόδιο, όχι news, όχι updates κτλ. Ένα κανονικό Hero Zero βιντάκι θα έχει το Hero of the Day μας. Από εδώ και πέρα έτσι θα δείχνουν τους χαρακτήρες. Επειδή παλιά μου έπαιρνε πάρα πολύ ώρα με το Photoshop να δείχνουν τους χαρακτήρες σας σε κάθε επεισόδιο και το μισό επεισόδιο απλά έδειχνε τους χαρακτήρες σας και δεν είχε νόημα επειδή δεν μπορούσα να δείξω κάτι άλλο στο game. Γι' αυτό από εδώ και πέρα έχουμε το Hero of the Day, ελπίζω να σας άρεσε. Επίσης το edit για το Hero of the Day θα είναι διαφορετικό κάθε φορά. Θα προσπαθώ να το κάνω ωραίο, όμορφο κτλ. Πάντως, ο πρώτος Hero of the Day που θα μπει τέλος πάντων στα leaderboards κτλ. Είναι ο Ewsforos. Επίσης, μπορεί και δεύτερη φορά να μπείτε στο Hero of the Day. Επειδή αν ξέρετε, θέλετε να ξαναμπείτε, απλά γράφετε το όνομά σας, το GR. Εγώ θα σας ξαναβάλω στο random generator και αυτό θα επιλέξει. Δηλαδή, εγώ δεν επιλέγω. Γι' αυτό, αν θέλετε να μπείτε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, όγδοη φορά, ναι, γράψτε ένα κανονικό comment π.χ. πολύ ωραίο βιντάκι και καλά. με το όνομα και το GR σας και έτσι απλά θα μπείτε. Είναι εύκολο και απλό. Πρώτον, έχουμε το καινούριο κόνστο. Έχουμε το καινούριο κόνστο σερβ τέλος πάντων που είναι με τους βοηθούς. Κάθε ένα level παίρνουμε ένα πόντο. Εγώ τώρα ανεβάζω αυτόν εδώ το βλάκα, τον Bebop, επειδή θέλω τον υπεργέφαλο, επειδή μάλλον θα το πάω για μυαλωμένο, αλλά όχι για πολύ καιρό, μάλλον για 2-3 μήνες θα το πάω για μυαλωμένο. Επειδή θέλω να δω πώς είναι να πάω μυαλωμένο, δεν έχω πάει ποτέ. Θα πάρω τον Bebop, έχω τον Bones και μάλλον θα κολλήσω και ένα Sonar στην αρχή. Δηλαδή θα έχω πρώτη κίνηση Sonar, δεύτερη είναι υπεργέφαλος και τρίτο ο Σεθράφτης. Επίσης είναι ενθαρρυμένος ο Bones. Αχ, δεν πειράζει. Ριπ, δεν πειράζει. Πάντως, ναι, θα μεγαλώσω αυτούς τους δύο βοηθούς, επειδή θέλω να πάω έτσι και ως μυαλωμένο. Για να δούμε πώς θα πάμε όλοι στα κον. Εγώ στο άλλο κον είναι 200-300, ναι, κάπου εκεί. Hero κον, είμαστε 13 θέση και η Old School είναι πρώτη με 1080 πόντους. First Dynasty, παρόλο που δεν είναι μεγάλο level τα παιδιά, πάντα είναι πρώτη σε κον και τα λοιπά, δεν ξέρω πώς το κάνουν. Και τι άλλο έχουμε, tour εμπειρίας που τώρα οι top έχουν 4 μοίρια επειδή τώρα χάωσανε τα χρήματα, τέλος πάντων την εμπειρία από τα χρήματα. Σε PvP δεν παίζω και πολύ, γι' αυτό είμαι 8.000 θέση. Ομάδες, οι ομάδες, τώρα εμείς είμαστε έκτη σε τιμή έτσι όπως βλέπετε. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τώρα θα αρχίσω να χτυπάνε τις καμπάνες γαμώ όταν πάω να κάνω βίντεο. Όλη μέρα δεν μπορούν, τώρα θα μου αρχίσουν να μου χτυπάνε τις καμπάνες κάτι και λίγο. Δεν μπορώ. Εδώ τα τζιζίκια αρχίζουν να τζιζικίζουν εδώ πέρα. Δεν μπορώ, τι άλλο. Τώρα, άμα και ο σκύλος μου αρχίζει τώρα να γαβγίζει, θα τον ψήσω. Θα πάμε σε ένα κινέζικο και το δώσω. Τέλος πάντων. Λίγο νευρίασα έτσι όπως βλέπετε. Εγώ προς το παρόν έχω ετοιμάσει αρκετές στολές, βλακίες και όλα αυτά για το επόμενο. Για το επόμενο pass, ας ελπίζουμε ότι το 5 θα είναι όσο ηλίθιο είναι και το. Αυτό εδώ το 5, αυτή η εργοδούλα. Δεν το θέλω καθόλου, δεν το θέλω καθόλου αυτό το pet. Μακριά, μακριά, πλάσμα του σατανά, μακριά.
Να άμα φτάσω εδώ θα είμαι χαρούμενος, δηλαδή να πάρω την ενέργεια και τις δεξιότητες. Τέλος πάντων, για να δούμε μήπως θα γίνει ξανά εκείνη η βλακία που δείχνει ποιο είναι το επόμενο pet. Δεν πιστεύω επειδή είναι ακόμη νωρίς, αλλά φαντάσου. Εν τω μεταξύ, ήδη έχουμε μια λεπού έτσι. Πού είσαι, να είσαι. Ήδη έχουμε μια λεπού, δηλαδή τι θα κάνουν, θα κάνουν αυτή την λεπού έλα με πράσινη μπάλα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, επειδή. Απα. Έτσι όπως είδατε με το προηγούμενο Ted, ήδη είχαμε τον Ted, αλλά μας έδωσαν και αυτό το ηλίθιο πράγμα. Περιμένετε να δείτε πού είναι ο Ted, πού είναι ο Ted. Να, έχουμε το Ted και έχουμε τη Τίλη. Και αρχίζουν και οι δύο μετάφρεμα, αλλά δηλαδή. Ναι. Ποια είναι η διαφορά? Αυτό είναι ο χόντρο και το κέικ. Αυτό είναι ο κοριτσάκι. Τι, δηλαδή τώρα το κάνουν έτσι γυναίκε αυτό εδώ το πράγμα. Δεν ξέρω. Τίλη και Ted. Δηλαδή, Τίλη και Ted, Τίλη και Ted. Πού είναι η Λούση? Τίλη και Ted, Τίλη και Τίλη και Ted. Πού είσαι, μωρή? Λούπι. Τι έσαι, Λίπι. Λαπί. Λάπις λαζούλη από το Minecraft. Πώς θα σε λένε εσένα? Και αυτό θα σε κάνουν γυναίκα που σου βάλουν ένα τέτοιο. Θα σου βάζουν ένα τριαντάφυλλο εδώ πέρα και θα σου βάζουν λέιζερ για πόδια. Δεν ξέρω και εγώ τι στο διάλογο θα κάνουν. Δε, ελπίζω να είναι όμορφο. Επειδή άμα δείτε εδώ η στολή είναι πανέμορφη. Η στολή την αγάπησα. Να το βρω τώρα, αυτό είναι το θέμα. Ωραία, έτσι που βλέπετε εδώ είναι η στολή, δείτε την. Είναι από τα καύλα. Είναι καύλα. Την αγαπώ. Αυτή η στολή, ειδικά η Μπέρτα, όλελε, μάλε. Είναι πολύ έξτρα. Το θέλω πάρα πολύ, το θέλω πάρα πολύ. Η μάσκα λίγο με χαλάει, πιστεύω. Αλλά θα ήθελα να δω πώς θα είναι με όλο το κουστούμι. Θα δείξει, πάντως η μάσκα με χαλάει. Το πολύ πολύ να βάλεις αυτήν εδώ τη μάσκα. Α, εν τω μεταξύ, ναι, τόσο καιρό σκεφτόμουν ότι μου θυμίζει αυτό εδώ το πράγμα, αλλά μου θυμίζει το Μπλε Σκαραμπέ από το Injustice League, τέλος πάντων. Επειδή τώρα παίζω Injustice 2 πάρα πολύ και ο Σκαραμπέος είναι ένα από τα main μου και είναι εμφανισιακά είναι σχεδόν όμοιο. Απλά ο άλλος δεν έχει τέλος πάντων τη μάσκα κάπως. Πάντως έτσι βλέπετε, αυτή είναι η επόμενη στολή, τέλος πάντων. Είναι πολύ ωραία. Μπράβο τους. Μ' άρεσε αρκετά. Απλά η μάσκα. Θα δείξει πώς θα είναι με όλο το κουστούμι. Πάντως πολύ ωραίο το κουστούμι. Ελπίζω και το pet να είναι κάπως χρήσιμο αυτή τη φορά. Να είναι χρήσιμο. Πάντως ναι, χαίρομαι που είναι ωραία η στολή. Τέλος πάντων. Να σας δείξω κάτι ενδιαφέρον. Ξέρετε πόσα κατορθώματα έχω? Πριν τα δείχνει κανονικά χωρίς. Α, ναι. Έχω 108 κατορθώματα, μάγκες. 108 κατορθώματα. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν παίζω. Βαριέμαι να κάνω κατορθώματα, βαριέμαι να παίξω κτλ. Δεν ασχολούμαι δηλαδή με αυτό. Παίζω χαλαρά. Δηλαδή, μερικές φορές βγάζω την ενέργεια, μερικές φορές δεν βγάζω την ενέργεια. Παίζω με το πάσο μου. Σήμερα αυτό το βίντεο γίνεται στις 12/6/2020. Δηλαδή, γίνεται. Παρασκευή έχουμε σήμερα, νομίζω. Παρασκευή γίνεται αυτό. Ναι, τώρα θα αναρωτηθώ. Πού θα πει πολύ, γιατί δεν το τελειώσει την ενέργεια σου, το πρωί. Επειδή εγώ βλάκα δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου. Έπαιζα όλο το βαϊχτέ, πήρα το Injustice League με το Injustice 2 με όλα τα DLC και έπαιζα 10 ώρες συνεχόμενα. No joke, έπαιζα 10 ώρες συνεχόμενα. Τελείωσα όλο το story mode και μετά έπαιζα. Έκανα practice και online για να μάθω τα combos. Αν θέλετε βίντεο στο Injustice 2, πείτε στα comments τέλος πάντων αν είναι ωραίο και θέλετε. Και ναι, όσο έπαιζε Injustice 2, το κινητό μου το είχα ανοιχτό και απλά πατούσε το Hero Zero βλακίες να βάζει. Δεν έπαιξε καθόλου τέτοιο, δεν έπαιξε καθόλου προπό επειδή απλά βαριόμουν και απλά έβαζα αποστολές κτλ. Μάχες δεν έπαιξε και τόσο πολύ πιστεύω. Ναι, 9 και 5. Για να παίξουμε λίγο τις μάχες μας. Όπως πάντα θα βγάλω την πρωτεΐνη μου, επειδή άμα δεν θέλω να τη χάσω, θα κλάψω αν χάσω την πρωτεΐνη. Τον έχω αυτόν. Έχει πάρα πολύ δύναμη. Για να δούμε. Το ρισκάρουμε. Μπράβο, easy. 3.30, 3.40. Εδώ καλύτερα. Free, που εδώ, παπ, έφυγες. Έχω φάει 4 μάχες από ποιον. Ο Leaf Moro γνωστός, και ο Fallen. Αχαχα. Μονομαχία. Όλοι με περνάνε αντί στο διάολο. Α, εν τω μεταξύ πρέπει να χώσω καλό σφυρί. Δεν έχω χώσει καλό σφυρί μέχρι τώρα επειδή δεν ήξερα αν θα το πάω για ισορροπημένο ή αν θα το πάω για μυαλωμένο, διέση κτλ. Οτιδήποτε. Δεν ήξερα τι θα το πάω γι' αυτό. Απλά ναι. Το κρατάω στην άκρη το σφυρί και όταν έρθει η ώρα να πάω για μυαλωμένο, άμυαλο, οτιδήποτε θα το ρίξω και τότε θα γίνουν τα στάτ μου σχετικά καλά. Προς το παρόν κάθομαι με ηλίθια στάτ επειδή δεν ξέρω τι θέλω να πάω και δεν έχω και έτοιμο pet κιόλας.
για να κάνω τέτοιο πότι μια λογή. Αυτή τη στιγμή αυτό το pet έχει τέτοιο διπλό, νομίζω, χτύπημα σε αυτή, sonar και υψηλές απαιτήσεις. Και είναι για ισορροπημένο αυτό το pet. Γι' αυτό κάθομαι ως ισορροπημένος μέχρι να ανεβάσω το bones, να ανεβάσω το βλάκα, τον bebop. Και μέχρι να αγοράσω δεύτερη ναχτιρίδα. Δεν ξέρω αν θα το αγοράσω, επειδή απλά δεν παίζει τόσο πολύ πια Hero Zero. Θα δείξει όλα με την ώρα τους και τα λοιπά. 14 μάχες. Καλά. Πού είμαστε στα leaderboard? Όχι, μακριά από εδώ, παιδί του σατανά. Να, ο Ewsforos που τον έψηξε για να δω το χαρακτήρα του, τέλος πάντων. Για να δούμε πού είμαστε. 119 σε τιμή και σε επίπεδο. 89, καλά είμαστε. Εν τω μεταξύ, εδώ και ένα μήνα να έχω τελειώσει την ενέργεια το πολύ μία-δύο φορές. Ωπα, αυτό είναι πανέμορφο. Έχω τελειώσει την ενέργεια 1-2 φορές. Και ακόμη περνάω άτομα, δηλαδή, ναι. Και γενικώς χωνώ αποστολές 20 ώρες, δηλαδή όταν βλέπω κάτι τέτοιο και έχω μπαταρία στη χώνα αμέσως. Επειδή έτσι σχεδόν δεν προλαβαίνω να παίξω την ενέργειά μου. Αλλά αφού σήμερα είναι ακόμη 11 η ώρα και είναι η τελευταία μου ενέργεια, γιατί να μην τα παίξω σωστά. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς ο Hero of the Day, κάντε comment στο βίντεο. Π.χ. ωραίο βίντεο, κακό βίντεο, είσαι βλάκας, είσαι καλός, οτιδήποτε. Και απλά στο τέλος να αφήσετε το ονοματάκι σας και το GR. Δεν θέλω απλά να σπαμάρετε σε όλα τα comment. Κολουτούπες 05GR15 και να μην γράφετε comment. Απλά ξέρετε, μισώ όταν βλέπω όλα τα comment να είναι με ονόματα και GR. Γι' αυτό, αν κάποιος δεν είναι κακός, ας το κάνω, να γράψεις ένα comment π.χ. για το πουτσο το βίντεο σου που μαλάκα με λένε παρθενογαμιάς 014 στο GR13, βάλε με και τα λοιπά. Κάπως έτσι, αν θέλετε να μπείτε στο βίντεο, κάπως έτσι κάτω το. Και μετά θα σας βάλω σε random generator. Και αν είστε τυχεροί, αυτή η βλακία θα σας διαλέξει και θα είστε ο επόμενος Hero of the Day. Αυτά από μένα, παιδες, καλή συνέχεια. Φάτε μπρόκολα.